Ποινική δίωξη βάρος τριών μελών του ΤΑΕΠΕ, δάσκης ο εισαγγελέας. Ο Κωνσταντίνος Γιώργης θα μας πει λεπτομέρειες. Κωνσταντίνε. Πρόκειται για ποινικές διώξεις σε τέτοιο βαθμό που επισύρουν μέχρι ποινή ισόβιας κάθεξης, Ελένη, και αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΕΠΕΔ αλλά και μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΤΑΕΠΕΔ. Η υπόθεση αφορά 28 ακίνητα τα οποία είχαν περάσει στα χέρια του ΤΑΕΠΕΔ, ανήκαν στο δημόσιο, προκειμένου να αξιοποιηθούν με στόχο την αποπληρωμή του χρέους. Κατά τη διάρκεια της αγγελικής έρευνας, ένα πόρισμα 200 σελίδων διαπιστώθηκε ότι τα ακίνητα αυτά μεταβιβάστηκαν με τέτοιο τρόπο και ποινικιάστηκαν μετά από το δημόσιο, με αποτέλεσμα να προκαλείται ζημιά σε βάρος του δημοσίου, η οποία υπερβαίνει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Γι' αυτό το λόγο, η εισαγγελέας διαφθοράς Ελένη Ράικου άσκησε ποινικές διώξεις. Δηλαδή, θέλει να μας πεις, Κωνσταντίνε, ότι όχι μόνο δεν κέρδισε το δημόσιο από αυτή τη συναλλαγή, αλλά βγήκε και ζημιωμένο. Υπολογίζεται, Ελένη, ότι σε βάθος δεκαετίας, με τα ενίκια που θα πλήρωνε το δημόσιο για τα δικά του κτίρια που πούλησε, θα είχε καταβάλει στους αγοραστές την αξία που πλήρωσαν για να αποκτήσουν τα ακίνητα. Ωστόσο, υπάρχει άλλο ένα σκέλος που είναι πολύ σημαντικό. Απαγγέλθηκε κατηγορία και για υπεξαίρεση σε βάρος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΕΠΕΔ, καθώς διαπιστώθηκε ότι καθυστερούσαν να καταβάλουν τους στόχους στο Ταμείο του Ελληνικού Δημοσίου από τις συναλλαγές αυτές, με αποτέλεσμα να παρακρατούν τα χρήματα αυτά για λογαριασμό τους. Επίσης, Ελένη, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ένα ακόμα σκέλος που εξετάζεται, η υπόθεση του Golden Hall. Εκεί ερευνάται για απιστία. Ωστόσο, στο πόρισμα επισημαίνεται ξεκάθαρα ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΕΠΕΔ δεν διώκονται για απιστία σε βαθμό κακουργήματος, επειδή τα προστατεύει ο ιδρυτικός νόμος του ΤΑΕΠΕΔ, δίνοντάς τους ασυλία για ποινικές ευθύνες. Κωνσταντίνε Γιώργη, σας ευχαριστώ πολύ.